Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Νάπολη ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τόσο στο Europa όσο βεβαίως και στο Conference League. Με δύο ομάδες να προέρχονται από το Champions League και βεβαίως το ενδιαφέρον να είναι πολύ μεγάλο. Όσον αφορά στην Μπαρτσελόνα, δεν θα έχει συνδέθεσή του ο Τσάβη τον τραυματία Αραούχο, ενώ Λουκ Ντε Γιόνγκ και Τόρες διεκδικούν θέση στην κορυφή της επίθεσης. Όλα δείχνουν πως η ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Τερ Στέγκεν, Ντεστ, Γκαρσία Πικέ, Ζόρντι Άλμπα, Σέργιο Μπουσκέτς, Πέδρι, Ντε Γιόνγκ, ενώ τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Τραωρέ, πρώην των Γουλφς, ο Γκάβι αλλά και ο Τόρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μπαρτσελόνα είναι αίτητη στα τελευταία 8 παιχνίδια στο UEFA Europa League, ενώ 4 από τα 5 ήταν under. Παράλληλα μετρά 3 νίκες κοντρα στην Νάπολη εντός έδρας. Όσον αφορά τους Παρτενοπαίοι, υπάρχει πρόβλημα με τη συμμετοχή του βασικού αμυντικού Λομπότκα, ενώ εκτός έμεινε και ο Πολιτάνο. Ο Σιγκέν δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, η οποία όμως ήταν ένα χαλάρωμα. Όλα δείχνουν πως ο Σπαλέτη σε ένα σύστημα 4-2-3-1 θα παρατάξει τους Μερέτ, Μάριο Ρουί, Κουλιμπαλί, Ραχμάνι, Ντι Λορέντσο, Ζάμπια Γκουίνσα, Φαμπιάν Ρουίθ, ενώ η τετράδα πίσω από τον Σιγκέν θα είναι ο Ινσίνιε, ο Ζιελίνσκι, ο Μαρφέγια, αλλά βεβαίως και ο Σιγκέν που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα τόσο στο Europa League, στα play-off, όσο και στο Conference. 8 παρατέταρτο, Zenit Betis, Barcelona Napoli, Borussia Dortmund Rangers, Sheriff Tiraspol Braga, ενώ στις 10 Αταλάντα Ολυμπιακός, Λιψία, Real Sociedad, Porto Lazio και Sevilla Dinamo Zagreb. Για το Conference League και την φάση των play-offs, Midland PAOK 8 παρατέταρτο, Eindhoven Maccabi Tel Aviv, Rapid Viennese Firenze, Fenerbahce Slavia Praga, ενώ στις 10 Leicester Riders, Marseille Karabakh, Celtic Bodo Glimt και Sparta Praga Partizan.